στο lane και να βγάλουν κάποιο γκάγκ στον Μπανανίτο. Δεν ξέρω, είναι και κοντά και όταν που λέμε έχει αρχίσει ο Τούβερ στον Μπανανίτο, περνάει ντάμα στον Τζότο Φλασάριο, ο Λούνι συνεχίζει επιθετικά πάνω στον Μπανανίτο, πίσω αρκετά λόγο. Αρκετά λόγο και ο Λούνι είναι το first blood για τον Μπανανίτο. Το Eddie Carter, το WL Game παίρνει το πρώτο kill σε αυτό το ημιτελικό. Το προέβλεψε 100%. Δεν τον έχει δει όμω ο top laner του πίσω. Βρίσκει το WM στο top lane, ο Warrior Lady έχει πρόβλημα, έχει το flash up, κάνει το icebreaker, το γυρνάει προ τα πίσω, WM με το knockback. Ο Γουλού φλασάρει πάρα πολύ γρήγορα, ο icebreaker έχει το δικό του flash και εκείνο όπω και ο WM συνεχίζει να περνάει ντάμα στο Warrior Lady. Αρκετά λέω θα πει. Tower δεν έχει wave clear μάλλον του πίσω και αυτό φαίνεται. Κάνουν σύντζαν ενώ. Έχουν πιάσει κάνει και την ulti, ο Πάρης εξαφανίζεται, ο Fallen ο οποίος δεν είχε το flash, το kill το παίρνει ο Hungry Panda και συνεχίζουν να κάνουν sit στο top lane WL Gaming και απ' την άλλη ο WL βρίσκεται στο mid και να fight στο bot, απλά ανταλλάζουν trades, ice breaker με Warrior Lady. Ο Τζόζι μπαίνει επιθετικά, μπαίνει και ο Λούνι ο οποίος κάνει τη δικιά του ulti, θέλει να πιάσει πιο το Hungry Panda. Κάνει κατευθείαν το στόμπο στο support WL Gaming, θα πέσει ο Λούνι ακόμα ένα kill για τον Μπανανίτο. Δεν μπορείς να μαζέψεις. Έχετε και τα Mercury, άρα ίσω ο Γουλούνα μπορεί να κάνει κάτι. Ο Τζόζο πέρα μπαίνει επιθετικά παρά αυτό. Πάνω το περνάει πάρα πολύ. Τάμα κάνει κατευθείαν την ulti. Φλασάρε ο Λούνι, φλασάρε και ο Τζόζο. Ο Μπανανίτο είναι αρκετά low. Έχει έρθει το WM στο rotate ulti από τον Λούνι που ασκούται στον Μπανανίτο. Δεν μπορεί ακόμα να κύλει για το Eddie Carter το WL Gaming. Πάρα πολύ ωραίο τελευταίο το να πάρουν την πρώτη του νίκη. Ο Λούνι πέρα θα πετύχει τον Μπανανίτο. Δεν κάνει και νόκα από το Eddie Carter το WL Gaming. Δεν έχει πρόβλημα και είναι και το εξό τον Μπανανίτο αρκετά low. Είναι και το WM πάρα πολύ κοντά. Σαν down το οποίο παίρνει ο Φόλι. Ναι, δεν μπόρεσαν να τον σώσουν εκεί τον Μπανανίτο ούτε ούλτι. Τη Σένο Icebreaker μεταξύ απέναντι στον Warrior Lady. Απλά θέλει να σταματήσει το siege του, να καθαρίσει τα minions. Δείχνει αρκετό damage όμως και ο Warrior Lady από τον Icebreaker. Πάρα πολύ. Στο Icebreaker συνεχίζει να περνάει damage και εκείνο όπως και ο Γουλού ανοίγει την ούλτι. Ο Γουλού θέλει να συνεχίσει επιθετικά. Περνάει damage στον Icebreaker και κάνει το 1 vs 1. Ο Τζότζ έχει το rotate και αυτό ούλτι από τον Icebreaker πιάνει ρούτ. Δύο άτομα. Ο Γουλού πάρα πολύ λόγο έχει το double με τη δικιά του ούλτι. Θέλει να σκοτώσει το Warrior Lady. Λογικά το καταφέρνει. Ο Γουλού περνάει πάρα πολύ damage. Σκοτώνει το double με το double του πυρσού. Παρόλα αυτά θα πέσει ο Icebreaker. Ο οποίο απειλεί ακόμα και το inhibitor. Λούνι μαζί με τον Τζόζο θέλουν να σταματήσουν κάποιον Πάρης και Hungry Panda δεν προλάβαν να φύγουνε. Ο Λούνι κάνει την ούλτι, ο Πάρης φλασάρει από τον τοίχο. Ο Λούνι συνεχίζει επιθετικά, έρχεται και με τον ούλτι ο Fallen. Ο Πάρης είναι αρκετά low, κάνει στα τρία άτομα. Να δούμε αν θα κοιτώ στο μιλένιο του WL Gaming. Ο Τζόζο συνεχίζει επιθετικά, θα πάρει το δικό του πρώτο kill στο παιχνίδι. Συνεχίζουν να φάνε και τον Hungry Panda, ο οποίος είναι αρκετά low. Πούλε τάμα από τον Τσίκα, double kill για το μιλένιο του πισού. Έρχεται σε ρωτέ το WL Gaming, κάνει τη δικιά του ούλτι. Ο Τζόζο μπαίνει μέσα στο tower, πέφτει. Ο Παναλίτο θα πάρει το τέταρτο δικό του kill στο παιχνίδι και οι WL Gaming βγαίνουν νικητές από αυτό το fight. Ποιος θα πάει από τον πέναντι στο Warrior Lady, ο οποίος θα πάρει το πρώτο inhibitor στο παιχνίδι, double kill για τον Παρανίτρο, γιατί εκεί και ο double lame στο flank. Και συνεχίζει και ο double lame, έχει πάρα πολύ damage, περνάει πολύ damage, ο Τσίκα φλασάρει, ο Τσίκας φλασάρει και ο double lame. Ο Τσίκας είναι αρκετά low, dark harvest stack το οποίο παίρνει επιπλέον ο double lame. Ο Παρανίτρος συνεχίζει να κυνηγάει, θα πέσουν σίγουρα και τα δύο μέλη του πίσω εδώ πέρα. Ο Παρανίτρος σκοτώνει τον Τσίκα, θα σκοτώσει και το Λούνι. Θαρίζει πάρα πολύ καλά όμως το wave και δεν του δίνει αυτή τη δυνατότητα. Και κάνει το ult πάνω στο Warrior Lady γιατί είχε σωροτέ το double lame. Ο Warrior Lady συνεχίζει όμως επιθετικά, έχει ανοίξει τη δικιά του ult ο Warrior Lady. Ο Icebreaker χιλάρει από την πάση του Maokai, κάνει και την ult, κάνει και το ult ακόμα μια φορά Icebreaker. Ult και από το Hungry Panda να χιλάρει τον Icebreaker. Ο οποίο συνεχίζει το Warrior Lady, όντως δεν πέφτει παρόλο που έχει έρθει στο double lame στο rotate. Ο Warrior Lady αρκετά low, θα πέσει ο double lame. Θα πέσει όσοι είχε ανοίξει αυτό το barrel, έρχεται και το teleport και από τον Icebreaker έρχονται στο rotate. Όλοι οι WL Gaming θα αρχίσει αυτό το μεγάλο fight εδώ πέρα στο barrel buff. Ο οποίο είναι αρκετά low, έχει πέρασει και μερικά ο Icebreaker κάνει τη δικιά του ulti bullet time από το τσίκατζι κόβει ο Icebreaker. Πάρα πολύ ωραίο play από το top lane του WL Gaming. Συνεχίζει όμως επιθετικά ο Fallen μαζί με τον Τσότσο. Σκοτώνει τον Hungry Panda. Ο Τσότσο παίρνει ένα kill και εκείνο στο παιχνίδι. Το double lane συνεχίζει στο ουνάρι εδώ πέρα το μάτι του πυρσού. Ο Λούνι είναι αρκετά low. Ο οποίο βάρε και τον barrel ο Λούνι κάνει την ulti. Ο Τσίκα παίρνει το kill πάνω στο double lane. Χαοτικό fight τον Παναγιώτο παίρνει double kill από αυτό το χαμό και θα πάρουν και τον barrel οι WL Gaming. Ό,τι προσπάθησε να κάνει η ομάδα του πυρσού τα χάλασε όλα με αυτό το barrel. Goal. Δεν μπορούσε να σκοτώσει η Έγκερα τον Baron. Ο Warrior Lady δεν μπορούσε. Αυτό το inhibitor να πάρουν και αυτό οι WL Gaming. Έχουν τον damage, βρίσκονται πολύ μπροστά. Φοβούνται όμως την ομάδα του Πυρσού όπως βλέπουμε. Mm-hmm. Κάνουν πολύ προσεγμένες κινήσεις. Ναι, ναι, ναι. Ο Λούνι θέλει να πιάσει κάτι τέτοιο. Ο Icebreaker μόνο πιάνει ρούτ και όταν τον Τζότζο και έρχεται η ulti follow-up. Bullet time και από τον Τσίκα παρόλο που δεν περνάει ντάμα σχεδόν σε κανέναν. Ο Icebreaker χιλάρει και συνεχίζει να τα κάνει τα πάντα στόμποτς από τον Τζότζο. Μα κάνει τον Ζόνια στην αρκετά low. Ο Τζότζο γλιτώνει προ στιγμή παρόλα αυτά είναι αρκετά low και ο Warrior Lady όπως και ο Icebreaker. Ο Γουλού θα πέσει ακόμα ένα κύριο για τον Πανανίτο. 11 δικά του στο παιχνίδι. Δεν μπορούσε να βάλει το πετούμενο ντάμα σε μάτι του Πυρσού για να αποτελειώσει. Και από περάσουν το συγκεκριμένο wall. Ο WL συνεχίζει να περνάει damage όμως. Παρ' όλα αυτά οι WL Gaming συνεχίζουν να πουσάρουν. Παίρνουν και τον Nexus, πρώτο Nexus Tower στο παιχνίδι. Δεν ζει ο Warrior Lady, δεν ζει τον tank της ομάδας ο οποίος μπορεί να πουσάρει. Παρ' όλα αυτά ο Λούνι, ο οποίος θέλει να πάρει ένα kill, δεν μπορεί. Ο Μπανίτο θα πάρει ακόμα ένα kill πάνω στο Λούνι. Σκοτώνε τους πάλι σαν τον πίσω οι WL Gaming. Βαράνε και τον Nexus και παίρνουν το πρώτο παιχνίδι σε αυτό τον ημιτελικό. Με πολύ